Ως τα πέρατα του κόσμου ταξιδεύει ο Νίκος Καζαντζάκης, μια εμβληματική μορφή που είναι συνυφασμένη με την Κρήτη. Μέσα από μια μουσεοσκευή που είναι αφιερωμένη στις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του, μαθητές και από τις πέντε ηπείρους έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το σπουδαίο στοχαστή. Πρώτος σταθμός, η Νέα Υόρκη. Η μουσεοσκευή ήδη ταξιδεύει προς την Νέα Υόρκη, όπου θα έχει την πρώτη της εφαρμογή σε τρία σχολεία της Ομογένειας της Νέας Υόρκης. Τα Ελληνόπουλα της Νέας Υόρκης διάφορων ηλικιών θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν αυτά τα κουτιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κάθε ενότητα αφορά μία από τις πτυχές του Νίκου Καζαντζάκη. Τον βλέπουμε ως ταξιδευτή, ως συγγραφέα, ως άνθρωπο διανοούμενο και κριτικό. Απευθύνεται σε μαθητές της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού, καθώς και του γυμνασίου και του λυκείου. Μέσα στη μουσεοσκευή, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν αντίγραφα επιστολών, χειρογράφων και προσωπικών αντικειμένων του κριτικού στοχαστή και συγγραφέα. Είναι ένα αποτέλεσμα 2 χρόνων με τη συνεργασία και προσπάθεια μιας μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας. Ένα έργο το οποίο διήγησε σε 2 χρόνια, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Κρήτης. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η περιφέρεια Κρήτης διαχρονικά υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες όπου φέρουν αποτελέσματα πολιτισμού, εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα της μουσεοσκευής περιλαμβάνει ένα φυλάδιο οδηγιών με δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες, το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικό υλικό εμπνευσμένο από τις συλλογές του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, αντίγραφα επιστολών, χειρογράφων και φωτογραφιών του Νίκου Καζαντζάκη και εκπαιδευτικά εργαλεία όπως είναι ένα παζλ παγκόσμιος χάρτης, ένα χρονολόγιο. Οι 10 στο σύνολο μουσεοσκευές θα είναι στην διάθεση σχολείων της χώρας αλλά και σχολείων της Ομογένειας, ώστε το έργο και οι ιδέες του Νίκου Καζαντζάκη να ταξιδέψουν σε κάθε σχολική τάξη, ενώ θα είναι μερικώς προσβάσιμο για άτομα με οπτική αναπηρία. Η βούληση του μουσείου είναι να βρίσκεται μόνιμα ένα αντίγραφο της μουσεοσκευής, ένα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Και εκεί ο συντονιστής εκπαίδευσης θα το δίνει, ένα στην Αυστραλία, ένα στην Αμερική, δηλαδή θέλουμε να είναι ένα σε κάθε ήπειρο, είναι 10 τα αντίγραφα. Ελπίζουμε να έχουμε το ευχάριστο πρόβλημα να μην φτάνουν και να πρέπει να ξανααναπαραχθεί. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί τα παιδιά με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο θα έρθουν σε επαφή με το μυστήριο αυτό που κρύβει το κάθε προσωπικό αντικείμενο που πιάνουν στα χέρια τους. Η εκπαιδευτική μουσεοσκευή για τον Νίκο Καζαντζάκη βρίσκεται ήδη στην διαδικασία αξιολόγησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.